έστω και εξ αποστάσεως, έστω και διαδικτυακά, μου δίνετε την χαρά να επικοινωνήσω μαζί σας και να απευθυνθώ στο ετήσιο συνέδριό σας για την έκθεσή σας. Κυρίως όμως να απευθυνθώ σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν για τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τη χώρα, την ελληνική οικονομία και το κρίσιμο διακύβευμα που είναι η επόμενη μέρα. Και κυρίως η επόμενη μέρα για την οικονομία, γνωρίζουμε όλοι ότι περνά μέσα από την επόμενη μέρα για την ραχοκαλιά της, που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το 94% των επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα για την οικονομία αν δεν υπάρξει σχεδιασμός για βιώσιμη επόμενη μέρα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Καταλαβαίνω και καταλαβαίνετε όλοι μας ότι είναι λίγο οξύμορο να μιλάμε για την επόμενη μέρα ενόσο διαρκεί η παρατεταμένη μακρά και βαθιά νύχτα εδώ και ένα χρόνο της πανδημίας. Δεν λέει να ξημερώσει δηλαδή αυτή η επόμενη μέρα. Είμαστε σε μεγάλες δυσκολίες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η κριτική μας μπορεί να είναι μονότονη, είναι διαρκής, θέλω να πω όμως ότι είναι έντιμη και βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Δεν είπαμε εμείς ποτέ ότι η κυβέρνηση αυτή έφερε την πανδημία. Είπαμε όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε και λέμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία πολλαπλασίασε και πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις της. Και σε ό,τι αφορά το υγειονομικό σκέλος και σε ό,τι αφορά το σκέλος της οικονομίας. Και επειδή άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός στη δική σας εκδήλωση χθες έσπευσε να πει ότι η υγεία και η οικονομία είναι στα δικά σας χέρια, να πω ότι αυτή είναι μια εύκολη λύση. Να μεταφέρουμε την ευθύνη στους ανθρώπους που είναι ήδη πληττόμενοι. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει και η κυβέρνηση τις δικές της ευθύνες. Αυτή η χώρα έχει 10 εκατομμύρια πολίτες, 10 εκατομμύρια ευθύνες. Εκτός από μία ευθύνη δεν έχουμε δει, την ευθύνη του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Ας μπω όμως στα θέματα που αφορούν την οικονομία και μας αφορούν όλους. Ένα χρόνο μετά το πρώτο lockdown, είναι προφανές ότι μιλάμε για μια κατάσταση οικονομίας πολύ βαριά τραυματισμένης. Φοβάμαι ότι ένα χρόνο μετά, δυστυχώς, έχουμε και τα ίδια εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και θα έλεγα το εξής ένα εργαλείο, το lockdown. Τίποτα διαφορετικό δεν έχουμε δει για να ανοίξουν με ασφάλεια και το λιανεμπόριο, τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και μετακίνησης των πολιτών, τη στιγμή που η κατάσταση στα νοσοκομεία μας είναι τραγική. Θα αναφερθώ όμως, αν μου επιτρέψετε, με ιδιαίτερη επίταση, θα παραμείνω λίγο παραπάνω στην πολύ άσχημη εικόνα της οικονομίας, γιατί αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει όλους είναι πώς θα βγούμε από αυτή τη βαθιά κρίση. Για να μας απασχολήσει όμως το πώς θα βγούμε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο βαθιά είναι η κρίση. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, η ύφεση στη χώρα για τη χρονιά που πέρασε ήταν 8,2%. Είναι η τρίτη χειρότερη στην Ευρωζώνη και πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που κινήθηκε γύρω στο 6,6%. Και είναι η δεύτερη χειρότερη στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, αν εξαιρέσουμε αυτή που παρουσιάστηκε στο πρώτο μνημόνιο. Σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός μεγέθησης της ελληνικής οικονομίας για το 2011 εκτιμήθηκε στο 3,5%. Σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με τις φτηνοπορεινές προβλέψεις που προέβλεπαν 5%. Και αυτή η αναθεώρηση έγινε το Φλεβάρι του 2021, πριν από δύο μήνες, χωρίς δηλαδή να έχουμε μπροστά μας την προοπτική ότι ούτε το Πάσχα δεν θα έχει αποκατασταθεί το άνοιγμα της αγοράς. Αυτά λοιπόν είναι πολύ άσχημα νέα. Είναι πολύ άσχημα νέα. Αν συμπεριλάβουμε και την εκτίμηση ότι ο τουρισμός φέτος δεν πρόκειται να ανακτήσει παρά μονάχα σε ένα μικρό μέρος το επίπεδο δραστηριότητας που είχε πριν την πανδημία και λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο επηρεάζεται από τον τουρισμό,
το λέτε και στην έκθεσή σας, οι κλάδοι που βρίσκονται γύρω από το οικοσύστημα του τουρισμού, καταλύματα, εστίαση, ταξιδιωτικά πρακτορία, λιανικό εμπόριο, επηρεάζονται δυσανάλογα έντονα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη μας όλα αυτά, η κατάσταση είναι όχι απλά κρίσιμη, είναι θα έλεγε κανείς θλιβερή. Διαφαίνεται έντονα ο κίνδυνος για μία στις τρεις επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν, να μπουν λουκέτα. Και οι προβλέψεις των εγχώριων φορέων είναι ακόμα πιο δυσίωνες. Στον κλάδο σας, στον κλάδο του εμπορίου, το 78% των επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών μεταξύ των δύο εξαμήνων, του πρώτου του 20 σε σύγκριση με το δεύτερο του 19, ενώ το 15% εμφάνισε στασιμότητα. Και τέλος, όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η οικονομική δυσπραγία και η ανεργία αυξάνουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, την αδυναμία τους δηλαδή να έχουν καταναλωτική ζήτηση, και το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται και αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό αλλά και για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, όπως πολύ καλά εσείς καλύτερα από μένα γνωρίζετε. Όπως και το πρόβλημα των μεταχρονολογημένων επιταγών, στο οποίο πρέπει να δοθεί μια βιώσιμη λύση. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, έχουμε χαμηλή κατανάλωση, έχουμε μειωμένο εισόδημα των εργαζόμενων, έχουμε αυξημένη ανεργία, έχουμε αύξηση του ιδιωτικού χρέους, έχουμε μείωση των προσδοκιών για το 2011. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία και εσείς πολύ ορθά περιγράφετε και αναγνωρίζετε στην έκθεσή σας. Αυτή η κατάσταση λοιπόν δεν ανατρέπεται με μια προσπάθεια ωρεοποίησης της εικόνας και με ένα κλίμα τεχνικής αισιοδοξίας. Μιας αισιοδοξίας με το στανιό, επειδή το λένε τα δελτία των ειδήσεων στα κανάλια. Η αισιοδοξία χτίζεται με δουλειά, σοβαρότητα και σχέδιο. Και η αισιοδοξία, κατά την άποψή μας, πρέπει να βασίζεται σε ένα σοβαρό σχέδιο που θα έχει τρία μέρη. Πρώτον, τη στήριξη της οικονομίας όσο διαρκούν τα υγειονομικά μέτρα. Δεύτερον, τη στήριξη για την επανεκκίνηση της οικονομίας με χρονικό ορίζοντα τους επόμενους μήνες. Και τρίτον, με ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάκαμψης οικονομίας με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών πόρων, του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Επιτρέψτε μου σύντομα να σταθώ στα δύο τελευταία βήματα που αφορούν την επόμενη μέρα. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη για την επανεκκίνηση της οικονομίας, εμείς προτείνουμε ένα πλαίσιο μέτρων, το οποίο θα παρουσιάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα για τη βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας. Βασικοί πυλώνες της πρότασης αυτής είναι η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, είναι η ρευστότητα στις επιχειρήσεις και είναι και ένα νέο μόνιμο πτωχευτικό πλαίσιο σε αντικατάσταση αυτού που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες, ευτυχώς ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, που είναι τα φόπλακα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του χρέους σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες, του χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας, θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος, όσο και αν σήμερα η κυβέρνηση αυτό το αρνείται, δεδομένου ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν βιώσιμη επανεκκίνηση οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, εάν δεν υπάρξει αυτή η ορθολογική προσέγγιση. Ούτε το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει πόρους, ούτε καν λάβεις παρά του μη έχοντος, αλλά ούτε οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να γίνουν βιώσιμες. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι πέραν των άμεσων μέτρων, κρίσιμο είναι να συζητήσουμε και να σκεφτούμε επίσης και το μεσοπρόθεσμο σχέδιο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει κατά την άποψή μου να φύγουμε, να εγκαταλείψουμε τις παραδοσιακές και αποτυχημένες συνταγές. Δεν θα επεκταθώ στο σύνολο των ζητημάτων που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω μονάχα τη βασική ανάγκη. Δεν μπορούμε να φέρουμε την ανάπτυξη με τις παλιές συνταγές, τις αποτυχημένες της δεκαετίας του 90, τις συνταγές που φέρνουν ύφεση. Δεν μπορούμε να φέρουμε ευημερία όταν ανακυκλώνουμε οικονομικά προγράμματα μιζέριας και καχεξίας. Και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει
όσοι εισηγούνται αυτές τις προτάσεις να μας απαντήσουν σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Θεωρούν ότι η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι χρήσιμη για το αύριο της οικονομίας, ή θεωρούν ότι επειδή η συντριπτική τους πλειοψηφία από τις προβληματικές ελληνικές τράπεζες και το προβληματικό ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει κηρυχθεί αναξιόχρεη, θα πρέπει μέσα στην πορεία της αναδιάρθρωσης να σβήσουν από το χάρτη? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ο δρόμος της κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τα δάνεια, τα χρήσιμα αυτά εργαλεία για την ανάκαμψη της οικονομίας να δοθούν στις επιχειρήσεις με αποκλειστικά τραπεζικά κριτήρια χωρίς εγγύηση του δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα έχει καμία δυνατότητα να υποφεληθεί από όλον αυτό τον παχτολό των χρημάτων, των 30 δις, για την ανοικοδόμηση, την ανασύσταση, την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Ο σχεδιασμός των δανείων δεν υπακούει σε κανένα αναπτυξιακό σχεδιασμό. Θα εφαρμοστούν αποκλειστικά τραπεζικά κριτήρια, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ενώ το δημόσιο θα παρέχει δημόσιους πόρους, άρα θα αναλαμβάνει μέρος του ρίσκου της τράπεζας, η διαδικασία θα τρέξει με τα κριτήρια και τους όρους των τραπεζών σαν να μην είχαν δοθεί αυτοί οι πόροι. Μα το ζητούμενο θα ήταν να πάνε τα ωφέλη από το δημόσιο χρήμα στις επιχειρήσεις, όχι να πάνε τα ωφέλη στις τράπεζες. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Και η χαμένη για άλλη μια φορά θα είναι η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι αποκλεισμένη από το τραπεζικό σύστημα. Μονάχα 30.000 επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν από τις τράπεζες σήμερα. Οι ίδιες 30.000 επιχειρήσεις λοιπόν θα είναι αυτές που θα κάνουν αύριο επενδύσεις με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το δικό μας σχέδιο στον αντίποδο όλων αυτών είναι η στήριξη των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός εργαλείου που ιδρύσαμε στη δική μας διακυβέρνηση και δεν αξιοποιείται όπως πρέπει από τη σημερινή κυβέρνηση, και είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένες καλές πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί και στη χώρα μας, αλλά από τη δική μας κυβέρνηση, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, όπου δημιουργούνται χρηματοδοτικά εργαλεία από την Αναπτυξιακή Τράπεζα με σκοπό να αναλάβουν μέρος του ρίσκου των τραπεζών και να περάσουν το όφελος στη μικρή και μεσαία επιχείρηση, για να αυξήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες για δανεισμό και να στηρίξουν τα επενδυτικά τους σχέδια με καλύτερους όρους. Όλη η Ευρώπη αυτό κάνει. Εδώ ακολουθούμε μια πεπατημένη που αφήνει τον κλάδο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας έξω από τα ωφέλη της όποιας προσδοκόμενης ανάπτυξης. Κλείνω λέγοντας, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, ότι η Ελλάδα έχει πολλές και μεγάλες δυνατότητες. Η ατμομηχανή της οικονομίας παραμένει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτές τις δυνατότητες πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πρέπει να την ενισχύσουμε, όχι να την πετάξουμε στον κιάδα. Πρέπει να ενισχυθεί, να εξελιχθεί, για να σταθεί στα πόδια της, πολλαπλασιάζοντας έτσι, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, λέω, να σταθεί στα πόδια της, πολλαπλασιάζοντας έτσι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Εμείς δεν θεωρούμε τη μικρομεσαία επιχείρηση ζόμπι, το αντίθετο. Η Ελλάδα της επόμενης μέρας πρέπει να στηριχθεί σε δίκαιες και στέρεες βάσεις, πρέπει να στηριχθεί στη ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, για να δοθεί η δυνατότητα σε μια ολόκληρη γενιά να παράξει και να δημιουργήσει στη χώρα της, για να εκμεταλλευτούμε την όρεξη, τις ικανότητες και τη δυναμική νέων ανθρώπων και επιχειρήσεων που θέλουν να δουλέψουν, τις ικανότητες και τη δυναμική του κόσμου της δημιουργίας. Με αυτές τις σκέψεις ελπίζω να έμεινα στο χρόνο μου, ελπίζω να είπα τα πιο σημαντικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Και πάνω απ' όλα να ευχηθώ δύναμη, τη χρειάζεστε και τη χρειαζόμαστε όλοι, και υγεία σε όλες και σε όλους, και να τελειώσει σύντομα αυτή η μεγάλη περιπέτεια.